Με αφορμή τα επεισόδια στο ΕΠΑΛ Σταυροπόλεως, ο Θάνος Τζίμερος προχώρησε σε μια ανάρτηση που θα προκαλέσει αντιδράσεις. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Κόμματος Δημιουργία Ξανά, που θα συνεργαστεί στις ερχόμενες εκλογές με τη νέα δεξιά του Φαΐλου Κρανιδιώτη, ζήτησε να τεθεί εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ως εγκληματική οργάνωση, συνεχίζοντας και τη βεντέτα που είχε ανοίξει με τον Περισσό. Όπως έγραψε, είναι ώρα το ΚΚΕ να τεθεί εκτός νόμου ως εγκληματική οργάνωση που παραβαίνει το άρθρο 29 του Συντάγματος. Η δημοκρατία οφείλει να προστατεύεται από όσους κρύβονται στα φουστάνια της μέχρι να βρουν την ευκαιρία να τη βιάσουν, ασελγώντας εις βάρος της κάθε μέρα. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.